Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε λίγο, θα πάμε στο φροντιστήριο που θα βρούμε τον Γιώργο τον Βάβουλα για να μας πει λίγο, γιατί σήμερα έχουμε τις πανελλαδικές και βγαίνουν οι βαθμολογίες, οπότε έχουμε λίγο μικρή αγωνία να μας πει πώς κύλησαν φέτος οι εξετάσεις. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Καλημέρα. Στους ακροατές, σε όλους. Καλά, όλα καλά. Ωραία, όλα δεν καλά. Πιστεύω... Είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή, γιατί έχουμε και αγωνία και εμείς. Βέβαια, κάθε χρόνο. Δίνουμε κάθε χρόνο, και εξετάσεις. Εντάξει. Και εμείς εξετάσεις μαζί με τους μαθητές. Μάλιστα. Θέλω να μου πεις πώς πήγανε λίγο φέτος τα πράγματα όσον αφορά τον συγκεκριμένο τομέα, ο οποίος έχει σχέση με τα φιλολογικά, έτσι δεν είναι? Το φροντιστήριο, σου Γιώργο. Σωστά. Τα φιλολογικά, με τα φιλολογικά μαθήματα. Από ό,τι ακούγεται, ναι, μάλλον. Πώς είναι τα δεδομένα πρώτα και μετά τι λέγεται. Ναι. Τα αρχαία ελληνικά, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών, mm-hmm, ήταν αναμενόμενα τα θέματα, αλλά ήταν δύσκολο άγνωστο κείμενο, οπότε ενδεχομένως αυτό ίσως δυσκολέψει λίγο τα πράγματα. Μάλιστα. Δηλαδή σε σχέση με πέρυσι ήταν πιο δύσκολα, να το πάμε στο απλό, ξέρεις, ναι. Σε σχέση με πέρυσι το άγνωστο κείμενο ήταν δύσκολη η απόδοση του στα νέα ελληνικά. Μάλιστα. Οπότε αυτό ενδεχομένως ίσως δημιουργήσει κάποια έτσι θεματάκια μικρά στις βάσεις για προς τα κάτω, δηλαδή πάντοτε. Ναι. Αυτό σαν αφορά το θέμα, το μάθημα των αρχαίων ελληνικών. Τώρα, δηλαδή φαντάζομαι ότι τα 20άρια και τα 19άρια θα είναι λίγα. Εκτιμώ. Ναι. Δηλαδή, καλά, ούτως ή άλλως πάντοτε τα αρχαία ελληνικά οι βαθμολογίες δεν είναι υψηλές. Οπότε φαντάζομαι ότι ένας λόγος ακόμη περισσότερο φέτος. Ναι. Λοιπόν, αυτό για τα αρχαία ελληνικά. Το ίδιο και είναι το θέμα, είναι το μάθημα βαρύτητα στα αρχαία ελληνικά, το πεδίο αυτό. Ναι. Το ίδιο συνέβη και στην ιστορία. Το ένα θέμα, το γάμα 1, mm-hmm, είχε μια δυσκολία στην διατύπωση, με αποτέλεσμα να μην οδηγεί τον μαθητή, τον υποψήφιο, σε σίγουρη απάντηση. Δηλαδή δεν ήταν ξεκάθαρη η απάντηση που θα έπρεπε να δοθεί. Μα μιλάμε τώρα για ένα μάθημα ιστορίας, το οποίο θεωρητικά... εντάξει, εγώ έχω μείνει λίγο πίσω, γιατί έχω μείνει στο κόκκινο και στο, ναι, μπλε βιβλίο, όπως, ναι, και ο Μανώλης. Ναι, ναι. Οπότε θεωρούμε ότι σε τέτοια μαθήματα όπως η ιστορία, παραδείγματος χάρη, είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Υπάρχουν οι πηγές εκεί στην ιστορία που για να αξιολογήσει κάποιος την πηγή, ας πούμε, πρέπει να συνθέσει κάποια κομμάτια, να πάρει δηλαδή πληροφορίες από διάφορα κομμάτια του βιβλίου και να συνθέσει τη δική του απάντηση. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, να φανταστείς, άκουσα, mm-hmm, ότι στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας, λέγεται δηλαδή, και άκουσα, ότι δυσκολεύτηκαν ακόμη και οι βαθμολογητές. Μάλιστα. Με αποτέλεσμα να φτάσουν πρόσθετες οδηγίες από το Υπουργείο. Τότε έχουμε θέμα, ναι, γιατί όταν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, τότε έχουμε θέμα. Στο μάθημα της ιστορίας και των αρχαίων ελληνικών, μόνο στο άγνωστο όμως των αρχαίων ελληνικών, έτσι. Μόνο, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία, τώρα, όσον αφορά τα λατινικά, ήταν πιο εύκολα σε σχέση με πέρυσι, τα, mm-hmm, λατινικά. Και η έκθεση, η οποία δεν πάβει να είναι η έκθεση και είναι δύσκολο να κάνεις προβλέψεις και εκτιμήσεις. Ναι, υποκειμενικά καθαρά είναι, έτσι, το θέμα ήταν σχετικά βατό, το κείμενο μάλλον του Μαρονίτη ήταν βατό. Mm-hmm. Τώρα η ανάπτυξη του κειμένου ήταν θέμα διδαγμένο πάντως. Μάλιστα. Αλλά περιμένουμε τα αποτελέσματα επειδή είναι έκθεση. Πάντως, από ό,τι λέγεται, η περισσότερη στιγμή θα είναι γύρω στο 13 με το 15. Ναι. Να φανταστείς, πέρυσι στο μάθημα της έκθεσης, από 19 μέχρι 20 είχαν μόνο 66 μαθητές πανελλαδικά. Από 19 μέχρι 20, 66 μαθητές μόνο. Ωραία. Οπότε προφανώς, λοιπόν, έχουμε λιγότερα ποσοστά αυτά. Φέτος θα, ναι, έχουμε λιγότερα, ναι, δηλαδή, σε απόλυτους αριθμούς. Έτσι. Αυτό λοιπόν τώρα, όλη αυτή η κατάσταση ενδεχομένως ρίξει έτσι λίγο τις βάσεις, εκτιμώ ότι ίσως πέσουν λίγο οι βάσεις. Από την άλλη μεριά βέβαια υπάρχει μια αύξηση του αριθμού των εισακτέων, θα έχεις ακούσει και εσύ. Ναι, ναι, είναι μεγάλη. Και ιδιαίτερα στις ιατρικές όχι, αλλά στη νομική και στην ψυχολογία, καλά, όχι πολλές θέσεις, αλλά αυτό ίσως ισορροπήσει λίγο τα πράγματα όσον αφορά τις βάσεις. Να. Ίσως ισορροπήσει λίγο τα πράγματα. Ωραία. Όσον αφορά λίγο την εικόνα που έχεις με βάση τους μαθητές της Νάξου, πώς κοιμάνθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά?
Μια γενική εικόνα θέλουμε, γιατί ξέρεις. Οι μαθητές της Νάξου κάθε χρόνο είναι οι μαθητές της Νάξου. Δηλαδή είναι μαθητές οι οποίοι είναι, έχουν υψηλά έτσι, ποσοστά επιτυχίας. Έχει, η Νάξου έχει επιτυχίες. Θα έχει και φέτος επιτυχίες. Η Νάξου είναι έτσι κατά βάση και κατά παράδοση μια, ένα νησί το οποίο βγάζει επιστήμονες. Ναι. Με βάση την εμπειρία που έχεις, όλοι αυτοί οι επιστήμονες που έχει βγάλει κατά καιρούς ή τουλάχιστον μπήκαν στις μεγάλες σχολές, γύρισαν προς τα πίσω ή έφυγαν? Δηλαδή έχουμε παιδιά τα οποία γυρίζουν πίσω ή περισσότεροι δεν ξαναγυρίζουν ποτέ, ρίχνουν μαύρη πέτρα? Γυρίζουν τα παιδιά πίσω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι θέλουν μάλλον να γυρίσουν πίσω. Γυρίζουν, εξακολουθούν και γυρίζουν πίσω. Τουλάχιστον από τις δικές μας σχολές, ας πούμε, γυρίζουν πίσω. Mm-hmm. Κάποιοι στρέφονται και σε άλλες, ξέρω εγώ, διεξόδους. Εντάξει, όπως, λογικό είναι. Πούμε, ξέρω εγώ, από ένα σημείο και μετά. Στο εξωτερικό ή ξέρω εγώ, κάνουν κάτι άλλο, οτιδήποτε. Πάντως γυρίζουν τα παιδιά πίσω. Γυρίζουν. Θέλουν να γυρίζουν και γυρίζουν. Ωραία. Και κάτι τελευταίο όσον αφορά, νομίζω ότι τώρα στο παιδεία, το φροντιστήριο που έχετε, έχετε ξεκινήσει λίγο ή είστε ακόμα στη λογική του κάνουμε διακοπές? Δεν πιστεύω να ξεκινήσετε από τώρα προετοιμασία. Έχουμε ήδη ξεκινήσει προετοιμασία. Παναγία μου. Διακοπές δεν κάνετε ποτέ, έλεγες? κάνουμε τον Αύγουστο. Κάνουμε τον Αύγουστο. Δυστυχώς ο πύχης έχει ανέβει και ανεβαίνει κάθε χρόνο, όπως τα βλέπετε και από τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Οπότε ο ανταγωνισμός, ο συναγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, όχι μόνο μεταξύ των ναξιωτών, αλλά πανελλαδικά. Οπότε ένας μαθητής πρέπει να προετοιμαστεί σωστά. Θεωρώ ότι πρέπει να προτιμήσει ένα οργανωμένο φροντιστήριο για να μπει σε μια διαδικασία έτσι πιο συστηματική. Οπότε καταλαβαίνεις ότι η επιλογή και είναι μονόδρομος η πρόσθετη στήριξη ώστε να μπορεί ο μαθητής να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Παραμένει όμως το ποσοστό των γονιών που πιέζουν τα παιδιά ώστε να πάνε φροντιστήρια ή οτιδήποτε για να πάνε τους βαθμούς, να κυνηγήσουν και αυτά? Καλή ερώτηση. Συγκριτικά με το παρελθόν, σαφώς και έχει περιοριστεί. Δηλαδή μαθητές οι οποίοι ήταν αδιάφοροι στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει ήθελαν και δεν ήθελαν και έκαναν με φροντιστήριο, έκαναν μαθήματα, τώρα πλέον δεν προβαίνουν σε αυτή την επιλογή. Αυτό έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση ή και απλά επειδή άλλαξε και λίγο και η λογική των παιδιών? Με την οικονομική κρίση και τις προοπτικές βέβαια, έτσι επαγγελματικής αποκατάστασης, αυτά όλα τα συνεκτιμούν οι γονείς και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, περιορίζεται η επιθυμία για περαιτέρω σπουδές σε κάποιους οι οποίοι στο παρελθόν το επέλεγαν. Ωραία. Και τελευταίο για να σας αφήσουμε, γιατί προφανώς θα έχεις δουλειά και εσύ, έστω και αν 9 η ώρα ακόμα το πρωί. Ποια συμβουλή θα δώσεις στα παιδιά στις 1 η ώρα που θα έρθουν, 1,5 περίπου που θα έρθουν, θα έχουν αποτελέσμα, θα έχουν εικόνα και τέτοια πράγματα? Ποια είναι η συμβουλή που θα δώσεις, είτε σε αυτά που έχουν ψηλά νούμερα ή σε αυτά που έχουν λίγο πιο χαμηλά? Η συμβουλή είναι ότι δεν τελειώνει τίποτα με την είσοδο ή τη μη είσοδο σε μία, ούτε ξεκινάει ούτε τελειώνει κάτι. Έχουν το μέλλον μπροστά τους, είναι παιδιά. Πρέπει να έχουν διάθεση και θέληση για δημιουργία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα και για δουλειά. Οπότε ό,τι και να κάνουν θα πρέπει να το στηρίξουν σωστά και να προχωρήσουν έτσι με θέληση και μάλιστα αντίθετα σε όλα αυτά τα των καιρών σημεία, με θέληση για ζωή. Μάλιστα. Και επειδή είναι της μόδας και ξαφνικά έγινε μόδα, δεν ξέρω γιατί. Εγώ είχα την αίσθηση ότι και πέρυσι και πρόπερσι υπήρχε η όλη αυτή η εντολή. Πώς σου φαίνεται αυτή η απόφαση να μην δίνονται τα προσωπικά δεδομένα, δηλαδή να είναι μόνο κωδικοί? Νομίζω και πέρυσι την ίσχυε ή έχω κάνει λάθος και έχω κολλήσει? Ναι, και πέρυσι. Εντάξει. Έχει να κάνει βέβαια και αυτό με τις κατευθύνσεις, ας πούμε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η προστασία των δεδομένων, έτσι και η διασφάλισή τους. Οπότε μοιραία περνάει και στον χώρο αυτό, έτσι, το σύστημα αυτό. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σου και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.